Όχι για κλιματική κρίση, αλλά κλιματική αλλαγή που απαιτεί σωστούς χειρισμούς σε μια βάση που θα μπορούσε ακόμη και με αυτή την έκταση του καιρικού φαινομένου που έπληξε τη Θεσσαλία να σώσει μεγάλο μέρος από τις πληγήσεις περιοχές, έκανε λόγο μιλώντας στις αντιθέσεις και το Γιώργο Σαχίνη, ο καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Αβραάμ Ζελιλίδης, μιλώντας ανοιχτά για πληγές που όχι σε μικρό, αλλά σε μεγάλο ποσοστό θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Ναι, έχουμε κλιματική αλλαγή, αλλά δεν έχουμε κλιματική κρίση. Όλα αυτά τα ανθρώπινα λάθη, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις με δημόσια κτίρια μέσα στην Κήτη, με καταπάτηση της Κήτης και όλα αυτά συνέβαλαν στο 90% να πλημμυρίσει ο Πηνίος. Και ένα 10% είναι πράγματι το υψηλό φορτίο. Με παράδειγμα την λίμνη Κάρλα που είχε αποξηρανθεί, ο κύριος Ζελιλίδης επισήμανε ότι μια σειρά αντιπλημμυρικών έργων εκβαθύνσεων αλλά και καθαρισμών δεν έχουν γίνει, όπως επίσης και σειρά έργων που έχουν γίνει, αντί να περιορίζουν, μάλλον επιτείνουν το πρόβλημα όταν εκδηλώνονται τέτοια έκτακτα και έντονα καιρικά φαινόμενα. Όταν λοιπόν έχεις μια λεκάνη η οποία είναι 40 χιλιόμετρα πλάτος και την αναγκάζεις να παροχετεύσει όλο το υλικό του μέσα από μια στενή λωρίδα γης, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τη συντηρείς, πρέπει να την καθαρίσεις, πρέπει να την εκβαθύνεις. Δεν γίνεται να την εγκαταλείψεις την τύχη της. Το ίδιο έγινε και στην Ποινιάδα, το ίδιο γίνεται και στα Τέμπη. Το αποκορύφωμα το βλέπετε σήμερα στην Κάρλα. Ναι. Μια λίμνη που προσπάθησαν να αποξηράνουν το 62 και αυτή με τη φυσική της εξέλιξη ξαναγυρίζει στην παλιά της μορφολογία. Για την Κρήτη ο καθηγητής γεωλογίας επισήμανε δύο περιοχές, με πρώτη το Τιμπάκι που το κεντρικό ρέμα πέφτει πάνω σε οικιστική ζώνη πέριξ του αεροδρομίου. Εκεί που η μεγάλη λεκάνη του Αναποδιάρη μπαίνει στο στενό των Αστερουσίων δεν καθαρίζεται, δεν συντηρείται, δεν διανοίγεται και γι' αυτό δημιουργούνται όλες αυτές οι μεγάλοι όγκοι ζήματος από παλαιότερα πλημμυρικά φαινόμενα. Ενώ αναφορά έκανε και στον οικιστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, που όπως επισήμανε, με τις λάθος επιλογές που έχουν γίνει σε έργα και την κατάσταση στο Γιώφυρο, με βάση και το Γαζανό ποταμό, ένα αντίστοιχο καιρικό φαινόμενο με τον Ντάνιελ θα μπορούσε να σημάνει μια παρόμοια κατάληξη για την ευρύτερη περιοχή. Αν δείτε δηλαδή τις εικόνες από πού περνάνε τα ποτάμια μέσα στην πόλη, θα καταλάβετε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή το ρέμα Γαζάνος, Γαζανός, βλέπετε ότι είναι ακαθάριστο. Ναι, ναι. Είναι ακαθάριστο. Και τι έκαναν? Στις εκβολές του κοντά έκαναν δύο γέφυρες στο Γόφυρο. Ξύλινες πολύ χαμηλότερος από τη μεγάλη γέφυρα του Εθνικού Δρόμου. Αυτά θα είναι εμπόδια. Κοιτάξτε το Γόφυρο από την άλλη μεριά. Ακαθάριστος, ασυντήρητος. Ωραία είναι να βλέπουμε το πράσινο. Αλλά η παροχετευτική ικανότητα του ποταμού έχει μειωθεί δραματικά. Δεν θα αντέξει. Δίπλα έχει σπίτια, τα βλέπετε, χωρίς αναχώματα. Μόλις φυσκώσει αυτό το ρέμα θα πλημμυρίσουν όλες τις περιοχές γύρω. Εξίσου αποκαλυπτικός ήταν ο κύριος Ζελιλίδης και για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, σχολιάζοντας ότι αν δεν ληφθεί μέρημνα για τα τρία ρέματα που διαπερνούν το νέο διεθνές αεροδρόμιο, η κατάληξη θα είναι σε κάθε έντονο φαινόμενο. Το μεγαλύτερο έργο που εκτελείται αυτή την ώρα στο νησί θα βυθίζεται στο νερό. Έχει τρία ρέματα που κόβουν το αεροδρόμιο κάθετα. Παλιά. Τα οποία πρέπει να συντηρηθούν. Πρέπει να υπογειοποιηθεί κάτι εκφόρτισης ή να αλλάξει η ροή αυτών των ρεμάτων. Το αεροδρόμιο θα πλημμυρίζει, το αεροδρόμιο θα καταστρέφεται αν δεν γίνει καλή αποστράγγιση ή διευθέτηση αυτών των ρεμάτων.